Γεια σου, γεια σου, γεια σου! Τι κάνετε, πώς είστε, είσαστε καλά? Ελπίζουμε να είσαστε πάρα πολύ, καλά. Ανοίξτε με την κάμερα να κάνουμε αυτό το βίντεο. Γιατί, Νάντια? Γιατί χαθήκαμε. Να. Αλλά δεν χαθήκαμε γιατί είμαστε σε κάποια παραλία. Δεν είμαστε τουρίστες. Δεν κάνουμε τουρισμό, δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά που μπορεί να έχει πάει το μυαλό σου. Από πού να αρχίσουμε, πιστεύεις? Πρώτα ήταν το δόντι μας, το δόντι μου. Λοιπόν, εκτός το ότι ο παππούς του Στέφανου, κάποιες ξέρετε από τα υπόλοιπα social, ότι έχει πάρα πολλά θέματα υγείας. Είναι διαβητικός, έχει μία χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που έγινε οξία τον τελευταίο καιρό, οπότε τρέχουμε σε νεφρολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους, αναλύσεις αίματος, δηλαδή 48 κιλά άνθρωπος και του έχουν πάρει αίμα 5 φορές μέσα σε 20 μέρες. Είχαμε και την άντια μου να κάνει μία με το δοντάκι, μία έτσι πολύ... πώς να το πούμε... Όχι. Έκανε ένα πυρετό τέλος πάντων, της πρίστηκε πάρα πολύ το μάγουλο, πάθαμε λίγο σοκ, ήταν έτσι ένα απόστημα τεράστιο στο στοματάκι της, κάτι που έτσι πήγαινα όταν το είδα εκείνη τη μέρα. Να ψάχνω οδοντίατρο, να μην βρίσκω, να ψάχνω, απαντούν. Να μην απαντούν, να μην το σηκώνουν, εγώ να έχω ταξίδι, να πρέπει να έρθω στην Αθήνα, στο Δός Αρωμάτων, το Σάββατο, για να κάνουμε την παρουσίαση με τις κρέμες και την καινούργια σειρά που λάνσαρε το κατάστημα. Και οπότε έπρεπε εγώ ημέρα Πέμπτη να διασφαλίσω ότι πηγαίνοντας εγώ εκεί, το παιδί μου... Θα είναι μια χαρά, εντάξει. Θα είναι καλά, γιατί αλλιώς η Μανούλα θα φεύγε. Δεν φεύγει η Μανούλα, γιατί η Μανούλα έχει λίγο πετρία. Οπότε, παίρνουμε αντιβίωση, παίρνουμε ακόμα αντιβίωση. Δευτέρα θα πάμε να δούμε αν... εντάξει. Αν θα το βγάλουμε ή τέλος πάντων τι θα γίνει ξανά. Τη Δευτέρα τώρα που θα μας έρθει. Και ωστόσο, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα ωραία, γυρίζω εγώ την Κυριακή. Την περνάμε πάρα πολύ ωραία, οικογενειακά. Πάμε το μπάνιο μας, το πρώτο μου μπάνιο. Είπα και εγώ να ξεκινήσω τα μπάνια, Όταν εγώ σας λέω ότι δεν είμαι καλοκαιρινός τύπος, ότι δεν μου ταιριάζει εμένα η παραλία και αυτό το lifestyle, εσείς μου λέτε, έλα βρε, είσαι στην Κέρκυρα, ευλογημένος τόπος. Ναι, αλλά... ξέρω ότι κάτι θα γίνει μετά και θα το μετανιώσω εγώ αυτό που συνέβη. Οπότε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία την Κυριακή, δεν μπορώ να πω. Ναι. Πήγαμε πρώτα με τον μπαμπά μας, με τον αδερφό μας. Ο καναπές απομακρύνεται από κοντά μας. Λίγο θα σας μιλάμε εξαπλωμένες. Γιατί έχει φύγει πάνω από τη μοκέτα. Πάμε, Νάντια! Πάμε, εντάξει. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν με τον μπαμπά μας και με το Λευτέρι μας για μπάνιο στην πισίνα. Πέρασαμε ωραία. Φάγαμε εκεί. Μετά πήγαμε στην παραλία μας. Ο μπαμπάς μας με τον Λευτέρι μου ήθελαν μετά ο Λευτέρις να πάει στους φίλους του. Ο μπαμπάς μας να κοιμηθεί. Και καλά και καλά. Οπότε η Νάντια μου λέει και εμείς το είχα κάνει με το ροσπίτι και πάμε από το ροσπίτι και ξέρεις εγώ δεν θέλω και πολύ, άνθρωπος είμαι και λυγίζω. Παίρνουμε λοιπόν τα προϊόντα μας όλα, τα τηλιακά μας, τα σπρέι μας, τα έτσι μας, τα αυτά. Πάμε στην παραλία, κάνουμε τα μπάνια μας, κάνουμε τα TikTok μας, κάνουμε έτσι ωραία. Περνάμε τέλεια. Το ζούμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία, περνάμε φανταστικά. Και ξημερώνει η Δευτέρα. Ξημερώνει Δευτέρα. Έχουμε στο πρόγραμμα να πάμε να κάνουμε. Να πάμε. Τα έχω φτιάξει για να παίξουμε. Να πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας, να πάμε να κάνουμε τα τροφοδοσία του φούρνου. Θα πηγαίναμε και για μπάνιο. Εγώ και η Νάντια μου λοιπόν. Θα πηγαίναμε και ένα μπάνιο μετά. Μετά θα πήγαινε κάπου το κορίτσι μου που νόμιζε ότι τέλος πάντων. Και. Όλα καλά, όλα ωραία. Κάνουμε τα ψώνια μας. Πάμε και στην πόλη, πάμε και στη Λευκή. Πάμε στο φούρνο, δύο φορές. Αυτά από εδώ, από εκεί, όλα ωραία, όλα normal. Και έρχεται η ώρα που το κορίτσι μου λέει: Μαμά, φεύγω. Πολύ ωραία ψυχούλα μου. Πρόσεχε και πάρε με τηλέφωνο όταν φτάσεις.
μία απόσταση που την κάνει σχεδόν καθημερινά, μία μικρή απόσταση με το ποδήλατό της και παίρνει το ποδήλατό της, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα και φεύγει κανονικά όπως φεύγει κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι εγώ δεν είχα και πολύ όρεξη, δηλαδή τύπου της έλεγα δεν θες καλύτερα να κάτσεις εδώ, να πάμε για μπάνιο, να κάνουμε κάτι μαζί, θυμάσαι που το έλεγα. Ναι. Είναι σαν καμιά φορά να έχεις... ένστικτο. Σαν, ναι, να έχεις μια, ένα προαίσθημα, ένα ένστικτο, ότι κάτι, κάτι. Ότι κάτι θα γίνει, ότι δεν πρέπει τώρα να φύγει το παιδί σου από εδώ, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να κάτσει εδώ μαζί σου τώρα το παιδί σου. Αλλά μετά μου λέει ο Στέφανος, μην είσαι υπερβολική, άστην, και τα παιδιά δεν δικά μας, και τα παιδιά τα έχουμε κάνει για να είναι ελεύθερα, να τα μεγαλώνουμε σωστά. Εντάξει, έχει δίκιο, δεν το συζητάω. Αλλά κάποιες φορές, κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες, κάποια... Έχω αυτό το feeling, θα μου πεις ότι ό,τι σκέφτεσαι το προσελκύεις. Δεν σκεφτόμουν ότι θα γίνει κάτι κακό, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος να της πω «Πρόσεχε, θα μπορεί να πέσεις, μπορεί να χτυπήσεις». Τα κάνω εγώ αυτά. Ίσα ίσα που τους λέω να έχεις το μυαλό σου, να προσέχεις τη ζωή σου, να προσέχεις τους άλλους γύρω σου, γιατί σαν ποδήλατο, το ξέρω επειδή οδηγάω μηχανή πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν υπολογίζουν πολύ τους... Ευτυχώς που δεν έρχονταν κάποιος. Ναι, τους οδηγούς σε ποδήλατα και σε μηχανάκια και αυτά. Οπότε της λέω πρόσεχε, έχει το μυαλό σου, πρόσεχε τη ζωή σου και θα έρθει και ο αδερφός σου πιο μετά να σου ρίξει μια ματιά, γιατί ήταν στο πρόγραμμα και ο λευτές μετά από λίγο, να πάει και αυτό στον πετρητή, στους φίλους του. Λοιπόν, φεύγει το παιδί. Μια χαρά. Όλα καλά. Ο Στέφανος με κοίταζε, μου λέει τι έχεις τώρα. Λέω τίποτα, απλά αλλιώς το είχα φανταστεί, ρε παιδί μου, ότι θα πάει λίγο πιο αργά με τον αδερφό της, ότι θα πηγαίναμε για μια βουτίτσα, να κάνω και εγώ το live μου το βράδυ, να γυρίσω και κάνα βίντεο και αυτά, να λουστώ, να ετοιμαστώ, γιατί δεν τρέπομαι να σου πω ότι όχι απλά δεν είχα όρεξη να λουστώ, ούτε κρέμα δεν έχω βάλει και το μαύρο κύκλο τον βλέπεις, έτσι. Τώρα θα πάμε να κάνουμε μποτέ με την αντιά μου που επιτέλους είναι λίγο καλύτερα, γιατί δεν έχεις όρεξη όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη ζωή σου. Οπότε λοιπόν φεύγει το παιδί και μετά από λίγο χτυπάει το τηλέφωνο ότι είναι στη γιαγιά της, της βάζει μπεταντίν λέει λίγο γιατί έπεσε και έρχεται. Λέω εντάξει, okay. Δεν μπορώ να πω ότι δεν στράβωσα που πήγε στη γιαγιά της αντί να έρθει στο σπίτι της πρώτα, αλλά ήταν πιο κοντά, οπότε το καταλαβαίνω. Και ανοίγει την πόρτα. Θες να συνεχίσεις εσύ από εκεί και πέρα. Με κοιτάζει και ο μπαμπάς και η μαμά, κάπως έτσι. Και λέω... Γιατί, yes. Γιατί δεν μας πήρες τηλέφωνο. Τι έγινε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και μετά. Θα συνεχίσεις. Λες εσύ. Δεν έγινε τίποτα, μωρέ. Ναι. Δεν έχω τίποτα, έλεγε. Έπεσα λίγο, χτύπησα είχε λίγο. Είχε δει μόνο τα μαυράκια που είχα εδώ. Είχε δει μόνο τους μόλοπες, τα χτυπήματα αυτά. Δεν είχε δει τον κρατήρα. Ναι. Τον κρατήρα που έφτιαξε. Αλλά μετά είδα ότι μου τρέχει η αίμα και γι' αυτό πήγα στη γιαγιά μου. Παναγία μου, να μην το θυμάμαι. Δεν είχε δει τέλος πάντων τον κρατήρα που είχε κάνει στο πόδι της. Εν ολίγης, για να μην τα πολυλογούμε, τέλος πάντων. Γιατί 3 ώρα έχουμε και live με την αγαπημένη Ραντιόπης στο Instagram, που θέλω να στο βιντεοσκοπήσω για να το δεις και εδώ, γιατί κάτι για εκπλήξεις είπαν, κάτι για κωδικούς, θα τους γνωρίσουμε και επιτέλους ποιοι είναι από πίσω, από αυτή την εταιρεία την ελληνική. Λοιπόν, έρχεται η Νάντια. Μου λέει, να είσαι εδώ ο μπαμπάς. Εγώ δεν μπορούσα να δω, γιατί εγώ δεν ξέρω αν σου το έχω πει, τα αίματα. Εγώ λιποθυμώ με τα αίματα, τέλος πάντων. Πες μου να πάω να κάνουμε χειρουργείο, πες μου να πάω να σκάψουμε ένα βουνό, πες μου ό,τι θέλεις. Μην δω αίμα. Αίμα. Καθόλου. Δεν μπορώ. Παθαίνω. Κάτι. Παθαίνω αμό. Κάτι παθαίνω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ με το Λευτέρη, πάρα πολλές φορές το έχω ζήσει το έργο με ράματα, σαν αγόρι, σαν Ταλιμπάν. Μία στο σχολείο, μία στην πεθερά μου εκεί που παίζανε πετροπόλεμο. Γιατί η πεθερά μου έβλεπε τηλεόραση και τα παιδιά έξω έπαιζαν πετροπόλεμο, οπότε του άνοιξε το κεφάλι εδώ μια τρύπα τόση. Έχω τέλος πάντων εμπειρίες με ράματα, με το Λευτέρι. Δεν έχω όμως, δεν είχα. Ποτέ. Με την Άντια. Δεν έχω κάνει ποτέ. Και μου λέει ο Στέφανος, έλα να δεις. Εδώ θέλει ράματα και αυτά. Και του λέω, σε παρακαλώ, λέω τι να δω. Λέω, πάμε γρήγορα, λέω στο γιατρό, μην μου λες, λέω να δω.
Και πάω κοντά και το βλέπω και την κοιτάω και της λέω, γιατί ψυχούλα μου, γιατί θέλεις, της λέω ράματα και μου λέει, τι ράματα, τι είναι αυτά, λέω ράματα, μια χαρά είμαι, μου λέει, δεν θέλω ράματα, δεν θέλω τίποτα. Της λέω, κοίταξε να δεις, θα κάνουμε, λέω, μια συμφωνή. Θα πάμε, λέω, στο γιατρό και άμα πει ο γιατρός ότι δεν θέλεις ράματα, ρε παιδί μου, και ότι εγώ και ο μπαμπάς δεν ξέρουμε τι σου λέμε, δεν θα κάνεις ράματα. Αλλά μου πει ότι πρέπει να κάνεις ράματα, τι θα κάνεις. Θα κάνω ράματα. Ράματα. Οπότε πήγαμε στο γιατρό, την είδε ο γιατρός, την καθάρισε και ο γιατρός. Και την ώρα που έκανε τα ράματα, πόναγε πάρα πολύ. Της έλεγα, τσίμπα εμένα, πιάνε εμένα, πιάνε τον μπαμπά, την κρατούσαμε και οι δύο. Αυτά είναι τα νύχια της. Και όχι με αυτά τα νύχια, γιατί αυτά δεν γδέρνουν τα ψεύτικα που τους έκανε χτες το ποτέ. Με τα δικά της τα νυχάκια. Μου έκανε αυτό, αλλά εκείνη την ώρα, παιδιά, δεν με ένοιαζε καθόλου. Με ένοιαζε... Τι αγάπη μου. Πάλι πήγε πίσω. Με ένοιαζε μόνο να τελειώσει όλο αυτό, να πάμε σπίτι μας, να την έχω αγκαλιά, να της κάνω όλα τα χατήρια, ό,τι θέλει. Μπότε, φωτέ, να δούμε σειρές, να της φτιάξω αυτό που θέλει να φάει, να πάμε να πάρει τα γαμπέρα της, παγωτά, πατατάκια, μπισκότα, ό,τι θέλει. Και τα πήρα. Και τα πήρε όλα. Λοιπόν, και τώρα είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για μια εβδομάδα. Δεν πάω στο φούρνο. Την Παρασκευή μέρες θα πάω μόνο για να πάρει και ρεπό η Ιωάννα που έχουμε στο φούρνο. Μπορώ να πω μόνο ότι ποτέ δεν ξέρεις πόση δύναμη έχεις μέσα σου μέχρι να χρειαστεί να την χρησιμοποιήσεις. Ούτε ούλιαξα, δεν ούλιαξα, μόνο έκλαιγα. Και κρατούσα, τσίμπαγα το παπαγγελίο μου. Τίποτα. Πέρασε όμως. Όχι. Τα δύσκολα πέρασαν. Ναι, τα δύσκολα. Τα δύσκολα πέρασαν. Συμβαίνουν αυτά. Δυστυχώς. Καλό θα ήταν να μην συμβαίνουν. Καλό θα ήταν να μην χτυπάει κανένας άνθρωπος. Καλό θα ήταν να μην υπάρχουν αρρώστιες, ατυχήματα κλπ. Απλά αυτό που μας έγινε μάθημα, πιστεύω, από αυτή την εμπειρία είναι ότι όταν κάτι σας συμβαίνει και δεν είναι η μαμά και ο μπαμπάς κοντά, αλλά είναι ένα τηλέφωνο μακριά, τι κάνουμε πρώτα. Δεν το είχα δυσούλευα το αίμα, γι' αυτό σε πήρε. Ναι, παιδί μου, και χωρίς να δεις το αίμα, καμιά φορά μπορεί να χτυπήσεις και να μην το ξέρεις, να έχεις χτυπήσει μέσα, δηλαδή να έχεις χτυπήσει εσωτερικά όργανα, να έχεις χτυπήσει το κεφάλι σου, να έχεις χτυπήσει άλλα πράγματα, κατάλαβες, που δεν φαίνονται. Αυτά είναι τα ύπουλα που είπαμε με τον μπαμπά, τα ύποπτα, κατάλαβες, αυτά που λέγαμε. Προσέχετε πάρα πολύ, το ξέρω ότι είναι, εμείς θα φύγουμε, θα πάμε έξω στο απέναντι σπίτι του παππού, το ξέρουμε ότι είναι καλοκαίρι, το ξέρουμε ότι θέλετε να παίξετε, να τρέξετε, να το ζήσετε, να είμαστε με τους φίλους μας, να είσαστε με τους φίλους σας κάθε μέρα αν είναι δυνατόν, αλλά πάνω απ' όλα προσέχουμε. Τι προσέχουμε? Νιστάζεις? Προσέχουμε τον εαυτό μας, προσέχουμε το σώμα μας, την υγεία μας, την υγιεινή μας, όλα τα προσέχουμε πρώτα. Mm-hmm. Πρώτα είμαστε ο εαυτός μας, για να είναι όλοι και όλα καλά. Mm-hmm. Και μετά τι μου είπες? Τι? Τώρα ξέρω, λέει, πώς νιώθουν όταν παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν. Και δεν το σηκώνουνε. Mm-hmm. Mm. Τι άλλο έχεις να πεις? Τίποτα. Εγώ θα πω αυτό που είπε ο παππούς. Ο παππούς είπε, πάω αργά γιατί βιάζομαι. Όταν πηγαίνουμε γρήγορα ή τρέχουμε γενικά, δεν μπορούμε να προβλέψουμε την πετρούλα που θα δούμε στο δρόμο, τη λακκούβα που μπορεί να πέσουμε μέσα. Και γενικά καλό είναι τώρα... Βαριέσαι. Όχι, διστάζω. Mm-hmm. Καλό είναι λοιπόν να προσέχουμε και όταν είμαστε πάνω σε ποδήλατο και απάνω σε μηχανάκι κλπ. Κλπ. Να έχουμε λίγο το δέρμα μας καλυμμένο, να μην είμαστε με το σοτσάκι, γιατί κάτι θα είχαμε γλιτώσει αν φορούσαμε ένα παντελόνι ή ένα τζιν. Δεν είναι καλοκαίρι. Ναι, είναι καλοκαίρι, αλλά πάνω στις μηχανές και στα ποδήλατα, γι' αυτό τους βλέπεις και φοράνε ειδικές στολές και κράνη κλπ. Κλπ. Πάει μα πουθενά άμα δεν βάλεις το κράνο σου. Αυτά λοιπόν τα νέα μας, γι' αυτό χαθήκαμε. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα λίγο τύπου ποτέ να συνέλθουμε, γιατί πέρα από ντους
Δεν έχω ασχοληθεί με τίποτα άλλο αυτές τις μέρες, δεν σου κρύβω, και εδώ είναι να σου πει. Να συνέλθουμε λίγο, κάναμε και τα νύχια μας. Τα νύχια αυτά τα έκανε, τα διάλεξε η Νάντια για μένα. Δεν ξέρω πόσο θα τα κρατήσω, νομίζω 2-3 μέρες, γιατί κάπως είναι. Μαμά, επειδή πολύ. Σου είναι μικρά, δεν τα είναι άσχημα. Πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλά είμαστε κατά τα άλλα, καλά θα είμαστε. Με τον παππού έχουμε λίγα τρεχάματα. Και τι να πω. Σας στέλνουμε αγάπη, σας στέλνουμε φιλιά και στείλτε και εσείς λίγο θετική ενέργεια, βρε παιδιά. Όλο αυτό το κύμα έτσι που μας έχει βρει αυτές τις μέρες να φύγει, να πάει μακριά, να πάει όχι αλλού, να φύγει, να εξατμιστεί. Ούνο. Να έρθουν ωραία πράγματα. Ούνο. Λοιπόν, κάνουμε ποτέ, παίζουμε το ούνο μας, βλέπουμε τις σειρές μας. Αν έχετε δει κάτι καλό κι εσείς με τα παιδάκια σας, τα εφηβάκια σας, προτείνετε μας κι εσείς καμιά σειρά, καμιά ταινιούλα να μας περνάει η ώρα. Και από εμάς, adios. Adios, όχι, στα ελληνικά. Adios. Πώς. Γεια σας. Έτσι. Τρία, δύο. Κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν κατάλαβα. Πώς χαιρετάμε. Ξέχασες. Γεια σας. Πέρασαν τόσο πολλά χρόνια. Γεια σας. Παλιά έλεγες. Τι έλεγες. Κάντε ένα like στο κανάλι μας. Όχι. Το έλεγες. Υπάρχουν βίντεο που δεν θα τα σβήσω ποτέ. Λοιπόν, αυτά από μας. Θα τα σβήσει Νάντια. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, σας φιλούμε. Σας αγαπάμε. Εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε ξανά. Εντάξει. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Πολλά. Και τρία. Όχι. Mm-hmm. Τρία. Έλα, 3 ώρες για να κλείσουμε το βίντεο. Τρία. Περίμενε. 3, 2, 1. Γεια σας!